Γεια τη χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, σε ένα ακόμη ξυρίσουσα άντρας βίντεο για το ξύρισμα. Από το νέο μου πλατό, νέο σπίτι, τα πάμε αυτά, μετακόμισα, σχεδόν έχω τελειώσει, έχω ψοφήσει, έχω να ξυριστώ 5-6 μέρες, οπότε από το νέο στούντιο, από το νέο μου μπάνιο, θα δοκιμάσουμε παιδιά παρέα εδώ, ένα σαπουνάκι, επειδή είπα για γιαπωνέζικα, πώς το είπα, αχλάδια και γελάσατε, αυτό θέλω το σαπουνάκι. Ariana & Evans, καινούρια εταιρεία, καινούρια στην Ελλάδα. Ariana & Evans, Asian Pear, αχλάδι. Νέο σαπουνάκι, νέο πινελάκι, καινούριο, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Το έχω κάνει στο χέρι. Phoenix Artisan, Peregrino, συνθετικό. Τελευταία, τα συνθετικά, τα πινελάκια, όλο ένα και μ' αρέσουν πολύ και αποκτούν και περισσότερους φίλους. Η μηχανή θα είναι σήμερα, για σήμερα, η Rockwell XES, με μια ολοκένουργια Perma Sharp, την αγαπημένη μου λεπίδα, την πιο αγαπημένη, ναι, στο 4 η Rockwell. Γενικώς θα δοκιμάζουμε καινούργια σαπούνια, καινούργια πινέλα, κάποιο καινούργιο προϊόν. Θα χρησιμοποιώ πάντα τη Rockwell που την ξέρω καλά, για να πέφτει η προσοχή μας μόνο στα προϊόντα που δοκιμάζουμε για πρώτη φορά. Έχω δοκιμάσει λοιπόν το Ariana & Evans, αυτό και άλλα δύο που έχω, κάνοντας blooming, ρίχνοντας δηλαδή νερό μέσα εδώ στο bowl, όπου μου βγήκε παιδιά ένα πράγμα σαν λάσπη, σαν πυλός, κάτι που παρατήρησα και με τα Phoenix Artisan, με αυτή την CK6, την καινούργια φόρμουλα που έχουν. Τώρα θα δοκιμάσουμε μουσχεμένο πινέλο, αλλά στεγνό το σαπούνι, δεν θα κάνω το blooming δηλαδή. Και εδώ θα βάλω πολύ, να δοκιμάσω μια εντελώς αντίθετη τεχνική. Λιγάκι θα το πάρω και δεν θα το ξεκινήσω καν σε μπολ. Θα πάμε κατευθείαν στο πρόσωπο, να κάνουμε face lathering, προσθέτοντας συνεχώς νερό. Να δοκιμάσω αυτή την τεχνοτροπία. Λοιπόν, δεν βάζω pre-save, για να δω ακριβώς το σαπουνάκι, πώς θα συμπεριφερθεί. Έβαλα πολύ λίγο, έτσι. Γιατί έχω την αίσθηση, πώς αίσθη. Έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι θα πολλαπλασιαστεί αυτό. Με την άλλη φορά μου βγήκε, σας λέω πάλι, σαν έγινε πολύ κολλώντας. Είχα την αίσθηση ότι είχα πολύ σαπούνι. Για να δούμε αυτή την εκδοχή. Να προσθέτουμε συνέχεια νερό. Βέβαια τα γένια είναι 5-6 μερών και δεν βοηθάνε και πολύ, αλλά τσιμινεύτηκα ρε, να βάλω τόσο λίγο και όμως δεν θα πάρω, θα αφήσω έτσι να δω. Κάτι μου λέει ότι θα μεγαλώσει. Δεν έβαλα pre-save λοιπόν για να δούμε το σαπούνι πόσο θα μας προστατεύσει. Και επίσης με την ευκαιρία να σας πω ότι όταν χρησιμοποιούμε συνδετικά πινέλα δεν πρέπει να βάζουμε, παιδιά, pre-save λάδι. Γιατί κάνει ένα film, πάει και μπερδεύεται και δεν αφήνει το πινέλο να κάνει τη δουλειά του, το συνθετικό. Άρα συνθετικό πινέλο, όχι λάδι pre-save. Καμιά κρεμούλα και λίγο. Είναι ακόμη στεγνό. Να το βουτήξω γενικά να δω. Α, βλέπετε. Έβαλα μόνο στις μύτες. Όχι πάρα πολύ. Είναι βέβαια ταλαιπωρία, έτσι. Χρονοβόρα διαδικασία, αλλά είπαμε. Αυτή είναι η μαγιά. Πάντα ωραία. Το μουσάκι έχει κάνει θράψη, ειδικά στα κορίτσια. Κάνα δυο μόνο μου λένε κόψτο, οπότε επηρεάστηκα, θα τα αφήσω. Κρύβει και λίγα κιλά μεταξύ μας. Λοιπόν, είχα δίκιο. Όσο περνάει η ώρα, μας έβγαλε λίγο την ψυχή, αλλά ωραίο άρωμα. Φορτάκι στα τσιχλόφους κάνει λίγο.
αλλά αρχίζει και γίνεται thick. Ο αφρός γίνεται μαρέγκα που λέμε. Το πινέλο ωραίο. Πολλά πινέλα καινούργια, πολλά σαπούνια. Έχουμε πολλή δουλειά. Έχω πάρει και το τσάμπι. Το τσάμπι λέω. Το Τραφάλγκαρ, το συνθετικό το Σίμπσον. Ω, κοιτάξτε. Φοβερή εξέλιξη αφρός, παιδιά. Όσο το προσθέτεις νερό. Τέλεια. Μπορείς να μου επιμείνουμε ακόμη λίγο, άντε μια τελευταία βουτιά. Και πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται με τη λεπίδα. Εντάξει. Αριάννα Ενέβανς λοιπόν. Asian Pear, Αχλάδι, Rockwell XS, στο 4 με μια λεπίδα Therma Sharp. Ζεσταίνουμε τη μηχανή, πάμε. Να δούμε το σαπουνάκι. Πολύ ωραία. Και ένας πήρε εδώ το στρες μου. Πώς το καταφέρνει αυτή η μηχανή. Τώρα καταλάβω. Γένια 5-6 ημερών. Βλέπετε πως τα κόβει, χωρίς να πιέζω και χωρίς να νιώθω το παραμικρό μάγκωμα. Φοβερό εργαλείο, γι' αυτό και είναι η αγαπημένη μου. Η Rockwell XS με την πλάκα νούμερο 4. Φανταστείτε να πάτε το 6. Πώς θα ακούμε. Είναι ίδιες φαβορίτες, είναι. Πάει το πρώτο χέρι. Πάρα πολύ άνετο ξύρισμα. Ωραίο. Με στις πόλεις στο χαμάμ, ένα χαρεμικό όλυμπα. Ωραίο, πολύ ωραία γλιστράει. Το σαπουνάκι εξαιρετικό. Πολύ στηρότητα. Και αρκετό αφρό. Αρκετό σαπούνι και για επόμενο πέρασμα. Ωραία μυρίζει, τσικλίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιότης. Δεύτερο. Τα γένια μου, για τους φίλους που δεν ξέρουν, δεν με ξέρουν μάλλον, πάνε έτσι, οπότε αυτό για μένα είναι το cross που λένε.
Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά να το ξέρεις, να. Το Αριάννα. Είναι και η μηχανή. Είναι και η λεπίδα, αλλά και το Αριάννα Ενέβανς. Ποιότης. Ξεπλένω και έρχομαι. Με κρύο νερό να κλείσουν οι πόροι. Απ' την πιασίνη μου έγινα χάλια την πλητσέτα. Γιατί δεν λιώνει η μπαταρία. Τσάω. Κουρασέρα. Μπομπα. Πολύ ωραία, παιδιά. Σφαίρα. Αριάννα Ενέβανς, Asian Pier, αμερικάνικο σαπούνι, μοιάζει με Artisan, θα έλεγα ένα κλικ, σαφώς ένα κλικ πιο πάνω από τα Sterling, και θα σας πω και δύο, αλλά και ένα κλικ ίσως πάνω και από τα Phoenix, Artisan. Θα δω και πώς θα συμπεριφερθεί αργότερα. Τι αίσθηση θα μου αφήσει το σαπουνάκι, γι' αυτό και δεν θα βάλω aftershave ούτε άλλο μπλοκ, θα βάλω μόνο το βλάκι Tiger αυτό, το face toner, tonic. Πολλές και ψηλά aftershave, αλλά θα αφήσω έτσι γιατί ήδη δεν νιώθω κανένα τραβημό, νιώθω έτσι μια προστασία. Πάρα πολύ ωραίο, άριστο ίσως το Ariana Evans. Θα δοκιμάσουμε και άλλα. Και το πινελάκι, μια χαρά ήτανε. Έβγαλε αρκετό αφρό, το Phoenix Artisan Peregrino. Η μηχανή γνωστή. Αυτά, δεν έχω τι άλλο να πω. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Να είστε καλά, προσέχετε τους εαυτούς σας, αφήστε τα σχολιάκια σας, δοκιμάστε ανεπιφύλακτα το Ariana Evans, πάρα πολύ ποιοτικό σαπούνι. Ευχαριστώ για την παρέα, να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα. Τσάω.